Επειδή είναι λίγο δύσκολη η συζήτηση μέσω Skype, να πω δύο πράγματα σε σχέση με την πραγματικότητα. Όντως ο κύριος, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επί Τραμπ, προεδρίας Τραμπ, είχε πει ότι η Ελλάδα είναι προβλέψιμο σύμμαχο στον ΗΠΑ, και στην ομιλία του στο Κογκρέσο τον ΗΠΑ δεν είχε πει ακριβώς τη φράση ότι είμαστε δεδομένοι, αλλά είχε φτάσει στο σημείο να λέει ότι αν απαιτηθεί για την προστασία της δημοκρατίας των ΗΠΑ κτλ. Θα βάλουμε και εμείς πλάτη, θα μπούμε σε πόλεμο κτλ. Βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι διαφορετικό από δηλώσεις που είχαμε ακούσει και τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως ότι ο Τραμπ είναι διαβολικά καλός ή ότι εν πάση περιπτώσει αυτά που κάνει μπορεί να φαίνονται διαβολικά, αλλά έχουν καλό σκοπό. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει τη στρατηγική τάχτης που έχουν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Εννοείται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει τον Τραμπ. Σε μια σειρά βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση αυτού του υπεριαλιστικού οργανισμού που είναι η Νατοϊκή Συμμαχία. Δεν μπορεί, γιατί άκουσα και την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα πρωτήτερα και τον εκπρόσωπο τύπου του Πρωθυπουργού, να λέει ότι η ενίσχυση αυτών των σχέσεων, των διμερών και πολυμερών συμφωνιών, θα φέρει, λέει, την ειρήνη. Μα δεν είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο συγκρούεται με τη Ρωσία, έναν υπεριαλιστικό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας? Δεν είναι οι Νατοϊκοί σύμμαχοι, το Ισραήλ για παράδειγμα, το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει μια γενοκτονία σκληρή, αιματοβαμμένη, μια σφαγή πραγματική στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού? Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και η συνάντηση, έγινε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, με στόχο να εμπλακεί η Ελλάδα πολύ περισσότερο στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των επεμβάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και φαίνεται, αν θέλετε, όλη αυτή η συζήτηση για τα F-35, τα F-16. Τα εξυγχρονισμένα, ποιος θα τα πάρει, αλλά και άλλα που τέθηκαν στη συζήτηση. Με τα οποία εσείς διαφωνείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος διαφωνεί. Βεβαίως το ερώτημα είναι τι γίνεται με τον αμυντικό εξοπλισμό της χώρας όταν έχεις ένα γείτονα όπως είναι η Τουρκία, όπου αυτή τη στιγμή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχουμε μια προσέγγιση, μια επαναπροσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά ανά πάσα στιγμή κάτι τέτοιο μπορεί να ανατραπεί. Το έχουμε δει πάμπολες φορές στο παρελθόν. Άρα δεν θα πρέπει να θωρακίζεσαι και αμυντικά? Προσέξτε να δείτε, γιατί αυτή είναι μια λαθροχειρία που κάνουν όλα τα κόμματα τα οποία άσκησαν τη διακυβέρνηση και έριξαν περισσότερο νερό στο αυλάκι των λεγόμενων εξοπλισμών. Καταρχάς η Τουρκία είναι νατοϊκό σύμμαχος. Είμαστε στην ίδια συμμαχία, μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτό ακυρώνει οποιαδήποτε ρήτρα αμυντικής συνδρομής υπάρχει στις διμερείς στρατηγικές συμφωνίες. Πράγμα το οποίο έγινε καταφανές όταν σε ακρόαση της προηγούμενης Γαλλίδας Υπουργού Εξωτερικών στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ρώτησε σε περίπτωση αυσιμαχιών ή έντασης μεταξύ της Τουρκίας θα τεθούν σε εφαρμογή ρήτρες αμυντικής συνδρομής. Η απάντηση ήταν ότι δεν γίνεται να τεθούν σε εφαρμογή τέτοιες ρήτρες, γιατί δεν καλύπτονται στα πλαίσια της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Είναι δηλαδή μια λογική η οποία καλλιεργείται έτσι ώστε να χωνέψει ο ελληνικός λαός ότι αυτή η κούρσα των εξοπλισμών, που καμία σχέση δεν έχει με την άμυνα της χώρας, όπως αποδεικνύεται περίτρανα αυτές τις μέρες, με την αποστολή για παράδειγμα φρεγάτας στο στόμα του Λύκου, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ερυθρά Θάλασσα, ή για τις συστοιχίες των Πάτριων στην Αραβική Χερσόνησο, ή για τα πλοία μας τα πολεμικά τα οποία πάνε στον Περσικό κόλπο. Έτσι. Είναι μια σειρά από εξοπλισμοί που κοστίζουν στον ελληνικό λαό πάνω από 7 δισεκατομμύρια ετησίως. Και εννοείται ότι δεν προασπίζουν τα συμφέροντα και τα σύνορα της χώρας, αυτό λέτε. Με τα F-35 όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολύ περισσότερο, κυρία Πετούρη, όταν για να γίνουν αυτές οι συμφωνίες, για να μπει σκληρότερα η Ελλάδα μέσα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς, μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυριαρχικά δικαιώματα, με την άσκηση κυριαρχίας, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη αναγνωρίσει μειωμένη επιρροή σε μία σειρά νησιά στις συμφωνίες για την ΑΟΣ που έχει υπογράψει και με την Ιταλία. Κύριε Γιουλέκα, είναι φανερό για να κλείσω, καλούμε τον ελληνικό λαό να επαγρυπνά και να εναντιωθεί σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να διεναμώσει την πάλη για να επιστρέψουν ένοπλες δυνάμεις εκτός των συνόρων για να κλείσουν οι βάσεις που είναι πραγματικά πολεμικά ορμητήρια και για την Ουκρανία και για τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα. Πώς κρίνετε τα συμβαίνοντα στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε έτσι μέσα στην εβδομάδα με το θέμα της υπουργοποίησης του κυρίου Κασελάκη?
Πολύ γρήγορα, συγγνώμη κυρία Πετρούρα, έχασα λίγο την επιστροφή στην ερώτησή σας. Να επαναλάβω την ερώτηση. Από το κλίμα καταλαβαίνω τα τεκτενόμενα σε σχέση με την υπουργοποίηση κτλ. Ένα πρώτο σύντομο σχόλιο. Δεν θα μπω τώρα στα βαθιά περί συμφωνίας Πρεσπών. Εξάλλου, εμείς την είχαμε καταψηφίσει λέγοντας ότι δεν λύνει αυτό που υποτίθεται ότι θα λύσει. Και μάλιστα, μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, αυτό που έγινε να μπει η γείτονα χώρα στο ΝΑΤΟ. Πράγμα το οποίο αυτό ήταν και το επίδικο. Αλλά το να λέει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι η τότε διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ακύρωσε τη συμφωνία, δεν την έφερε προς φύση επειδή αντιδρούσε ο λαός, ανοίγει ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, αντιδρά σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών μέσα από τους συλλόγους τους, οι οποίοι έχουν καταληφθεί με φοιτητικές εκλογές ελεύθερες, και αντιδρά και διαφωνεί με το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί δεν το παίρνει πίσω η κυβέρνηση, αφού αυτή η οποία νομοσχέδιο αμέσως την εβδομάδα μαζί με άλλα έρχεται στην αρχή. Ακριβώς. Αφού πλήττονται αυτή η βασική, ο βασικός πυλώνας και αντιδρά, δεν το παίρνει πίσω. Είναι η ίδια λογική. Μάλιστα. Είναι το ίδιο επιχείρημα. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Νικολάου, ξέρω ότι είστε αντικειμένος. Δεσμεύομαι σε μια άλλη εκπομπή να αποκαταστήσω το χρόνο σας. Ολοκληρώστε να μην σας διακόψω απότομα. Αυτά που λέτε δεν μας εκπλήσει με αυτή την έννοια. Ανεξάρτητα με το αν ισχύει ή όχι μια τέτοια πρόταση. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε που είτε η Νέα Δημοκρατία έχει προσπαθήσει να εντάξει σε ένα κυβερνητικό σχήμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα ήταν και η πρώτη φορά όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας να υπάρξουν υπουργοί κοινών αποδοχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν πολύ. Αυτό αποδεικνύει, αν θέλετε, και την κοινή στρατηγική κατεύθυνση που τα δύο κόμματα που άσκησαν τη διακυβέρνηση προτελευταίο και τελευταίο ακολουθούν. Σας ευχαριστώ.